Τραπέζι, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη. Καλώς ήρθατε. Πολλά χρόνια στο πολιτικό κουρμπέτι, υποψήφιος εκ νέου στην Α Θεσσαλονίκη. Σωστό. Πρώην ευχαριστώ για τη φιλοξενία καταρχάς και την πρόσκληση. Έχουμε και καιρό να βρεθούμε τουλάχιστον τηλεοπτικά. Σωστό. Παρακολουθώντας και έχει και πολλά που μπορεί να συζητήσει κανείς με τον κύριο Καλαφάτη. Σήμερα νομίζω ότι είναι υποχρεωτικό να πάρουμε την πάσα της Ορλίνας Διονύση. Δηλαδή, παρουσιάζοντας τα πρωτοσέλιδα, σχεδόν το σύνολο των φιλονεοδημοκρατικών εφημερίδων στην πρώτη σελίδα είχαν Καραμαλή. Ναι. Αναμφισβήτητα ήταν και ιδιοσιογραφικά, αλλά κυρίως πολιτικά το γεγονός της ημέρας χθες. Ήσασταν στην εκδήλωση. Βεβαίως ήμουνα καθ' όλη τη διάρκεια. Όντως ήταν ένας Καραμαλής όπως τον ξέραμε. Ειλικρινής, πατριώτης, ενωτικός. Συσπήρωσε τον κόσμο. Ο κόσμος στο Βελίδιο ήταν και πολύ και ενθουσιώδης. Κρεμόταν από τα χείλη του και νομίζω ότι αυτή η παρουσία του Καραμαλή είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι σε αυτό το βηματισμό προς τις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία πάει ενωμένη όσο ποτέ, συσπηρωμένη όσο ποτέ και με συγκεκριμένη στόχευση. Το γεγονός δηλαδή ότι έγινε αναφορά συγκεκριμένα στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου και στην επόμενη μέρα. Πράγμα το οποίο βεβαίως συνέβαινε και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ανεξαρτήτως αν μιλούσε ή δεν μιλούσε ο Κώστας Καραμαλής, πάντα είναι ενωτικός, πάντα στηρίζει τις προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μας τη διακοπή, γιατί το είπε ο Διονύσης. Πριν να θες να επαναλάβεις το επιχείρημά σου, για να μην το πω εγώ. Είπα κανένα 2-3 τώρα, πιο απ' όλα. Για ποιο λόγο βγήκε τώρα και δεν είχε βγει στο παρελθόν. Αυτό που είπες για παράδειγμα ότι τώρα. Βλέπει τι έρχεται, ναι, βλέπει τι έρχεται. Έτσι, κάτι δηλαδή, να πάρουμε γιατί και εμείς. Γιατί μιλάει τώρα, λέει ο Διονύσης. Πήγαμε μάλιστα τόσο ψηλά, γιατί κινητοποιηθήκαμε και εμείς. Δεν χρειάζεται ο Καραμαλής να μιλήσει και να πάρει κρέμα δημοσιότητας για να γευθεί το κλίμα της επιτυχίας. Ο νεοδημοκράτης μέσα του, ο κλασικός νεοδημοκράτης, γνωρίζει και αγαπά το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γνωρίζει καταρχάς τον γνήσιο πατριωτικό και κρίσιμο ρόλο που έπαιξε κυρίως το 2008 και όχι μόνο. Και σας είπα προηγουμένως, το ειλικρινής δεν το είπα τυχαία. Ένα πολύ βασικό στοιχείο που αποδίδεται στον Κώστα Καραμαλή, όχι μονάχα από το ακροατήριο το νεοδημοκρατικό, αλλά νομίζω από το σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, είναι η ειλικρίνειά του. Τι εννοείται η ειλικρίνεια, κύριε. Η ειλικρίνεια είναι ότι ποτέ δεν είπε ψέματα. Δηλαδή, ότι ας πούμε έχει μπει και ο ΣΥΡΙΖΑ πια στο χορό να βάζει θέματα για την διακυβέρνηση, την περίοδο της διακυβέρνησης Καραμαλή. Μας είπε νωρίτερα ο Κώστας Ζαχαριάδης ότι την ευθύνη που έπεσε στα βράχια της χρεοκοπίας η χώρα την έχει καταβάσει η κυβέρνηση Καραμαλή. Δεν θυμάμαι ποτέ τον Κώστα Καραμαλή να το έχει αποδεχθεί αυτό. Μα δεν ισχύει. Α, δεν ισχύει. Βεβαίως δεν ισχύει. Το γεγονός, κοιτάξτε, αν θέλετε να πάμε πίσω για το τι παρέλαβε η κυβέρνηση Καραμαλή το 2004 ως εκκρεμότητες από τις προηγούμενες διακυβερνήσεις της χώρας, θα πάμε πολύ πίσω και αυτά έχουν αποδειχθεί και έχουν επιχειρηματολογηθεί τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και έχουν βγει και συγκεκριμένα βιβλία και από συνεργάτες του κυρίου Καραμαλή. Νομίζω ότι αυτό είναι μια καραμέλα την οποία κάποιοι εντέχνως θέλουν να την έχουν στο στόμα τους για πολλούς λόγους. Αυτό που όμως έχει αποδειχθεί είναι η ειλικρίνεια που σας είπα προηγουμένως. Η ειλικρίνεια είναι όταν στάθηκε ενώπιον του ελληνικού λαού ο Καραμαλής πριν από 10 χρόνια και είπε για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να μην πέσει η χώρα στα βράχια. Έκανε μια διαφορετική επιλογή το 2009 ο ελληνικός λαός. Αλλά κλείνουμε το. Δεν είναι μονάχα. Για να έρθουμε στο τωρινό. Να πάμε στο σήμερα. Να προσθέσω εγώ κάτι σε αυτό που είπε ο Διονύσης. Δεν είναι μόνο το κομμάτι που αφορά ο Καραμαλής τμήμα της επιτυχίας της Νέας Δημοκρατίας, εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, οι δημοσκοπήσεις και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Μήπως υπάρχει ένας λόγος να διαχωρίσει τη θέση του από όλους όσοι εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα, ομνύουν στο όνομα του Καραμαλή, λένε για την Καραμαλική Σχολή Σκέψης. Είναι πολλά τα στελέχη, πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργοί του Καραμαλή, και έχουν εμφανιστεί να έχουν περάσει την απέναντι μπάντα, να είναι αντίθετοι με τη Νέα Δημοκρατία ή ήδη ενταγμένοι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας δεν εξέφρασε και δεν εκφράζει τον Καραμαλή παρά μονάχα ο ίδιος ο Καραμαλής. Κανένας. Κανένα από τα στελέχη, έχω ακούσει και εγώ σε όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, τοποθετήσεις, προσπάθειες να γίνουν συνειρμοί, να ταυτιστούν οι συγκεκριμένα πολιτικά στελέχη τα οποία ήταν στο χώρο μου κάποια στιγμή και κάποια άλλη στιγμή μεταπήδησαν σε έναν άλλο χώρο. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλάει για λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Μήπως για αυτό το λόγο αποφάσισα να μιλήσει, γιατί τώρα είναι πολλά τα πρόσωπα. Αν Διονύση βοήθησε να ξεχάσω κανένα. Τσιτουρίδης, Αντώναρος, Παπακώστα. Καταρχάς, να κάνω και μια αναφορά για να μην αδικήσω. Το γεγονός της επιτυχημένης πορείας της Νέας Δημοκρατίας και καθώς οδεύει προς τις επόμενες εκλογές στη μητέρα των μαχών, όπως λέμε, με θετικό πρόσημο πιστεύουμε να είναι με τη βοήθεια του Θεού και τη βοήθεια του κόσμου, είναι επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτός έχει πάρει το Σταυρό εδώ και 3 χρόνια, έχει
γυρίσει όλη την Ελλάδα. Έχει ανοίξει ένα διαρκή διάλογο και αυτό είναι και μια έμεση απάντηση σε αυτό που είπατε προηγουμένως για την τηλεμαχία. Θα χάσει ο κόσμος τόσα πολλά όσο πιστεύουν ότι θα χάσει αν δεν γίνει μια τηλεμαχία μεταξύ των δύο αρχηγών. Μα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει σταματήσει να μιλάει πολιτικά απέναντι στην πολιτική του κυρίου Τσίπρα και σε σχέση βεβαίως και με την κοινωνία τα τελευταία τρία χρόνια. Ακόμα και τώρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ξαναγύρισε στην Ελλάδα. Η δική σας άποψη, κύριε Καλαφάτη, ποιος είναι? Θα έπρεπε να γίνει αυτή η τηλεμαχία? Και εγώ μιλάω και για το man to man. Κοιτάξτε, γιατί η αλήθεια είναι, να σας πω τη δημοσιογραφική μου άποψη, και δεν είναι μόνο προσωπική, είναι ότι όταν είμαστε πέντε δημοσιογράφοι και είναι πέντε πολιτικοί αρχηγοί, 90 δευτερόλεπτα το ένα τ' άλλο, κάνουμε ένα νερόβραστο πράγμα, κανένα ζουμί δεν έχει. Αν μιλάνε δύο άνθρωποι μεταξύ τους και έχουν ένα διαιτητή στη μέση, τότε κάτι βγαίνει. Και εσείς πιστεύετε ότι ο κόσμος θα διαμορφώσει άποψη από το πόσο ετοιμόλογος είναι, γιατί αυτά τα στοιχεία θα παίξουν σε μια τηλεμαχία? Όχι, αλλά να σας πω την αλήθεια, φανώς, πέστε θα... ότι... Ο κόσμος έχει διαμορφώσει σε ένα μεγάλο ποσοστό πλέον στην κοινωνία του 2019, κύριε Καλαφάτη, γιατί έχει βιώσει πολλά πράγματα. Ότι εμείς είμαστε διαβρωμένα τηλεοπτικά όντα και άνθρωποι, ξέρω εγώ, που προνόμαστε με την τηλεόραση. Εμένα θα μου άρεσε να ακούσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως είπε το πρωί, στον Αλέξη Τσίπρα, ότι αυτά που λες για το ασφαλιστικό, είναι για παράδειγμα, είναι σαν χλαμάρες. Γιατί αλφαβήτα γάμα δεν. Και να του λέει ο Τσίπρας ότι το πρόγραμμά σου μυρίζει αίμα. Αυτά θα μπορούσαν σε έναν πολιτικό διάλογο, νομίζω, να ξεκαθαριστούν πολύ περισσότερο όταν οι δύο άνθρωποι θα είχαν τη δυνατότητα να μιλάνε. Αν θέλετε να κάνουμε κουβέντα για το τεχνικό κομμάτι, εγώ θα σας έλεγα θα προτιμούσα να είναι πέντε πολιτικοί αρχηγοί, να έχουν άπλετο τηλεοπτικό χρόνο, παρότι είναι λίγο κουραστικά, σε καθίσουν τρεις ώρες ενώπιον του ελληνικού λαού. Και να βάλουμε η πολιτική αρχηγή, από τα τρία λεπτά, ποιες είναι οι προτάσεις για το θέμα του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης, της ασφάλειας, της δημόσιας υγείας κτλ. Τότε θα ήταν πραγματικά δημοκρατικό. Ας καθίσουν τρεις ώρες σε μια ανοιχτή τηλεμαχία, οι πέντε ή έξι πολιτικοί αρχηγοί, και να κάνουν μια αναλυτική αναφορά στα πρόγραμμά τους για να ενημερωθεί πλήρως ο λαός. Αυτή είναι η άποψή μου, για να μην πω το επιχείρημα που λέμε από την αρχή, να παραπέμψουμε δηλαδή στο πώς αντιλαμβανόταν την τηλεμαχία των δύο ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγα χρόνια. Η εικόνα που έχετε και από την περιφέρειά σας στην πρώτη Θεσσαλονίκη είναι ότι κατά βάση το κοινό που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία ή που επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία, ενώ ήταν εκεί στο παρελθόν, το κάνει γιατί έχει πιστεί από το πρόγραμμα ή από τη νέα εικόνα, το ότι έχει αφήσει και το κόμμα πίσω το παρελθόν, ή είναι τιμωρητική ψήφος κατά βάση απέναντι στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα? Καταρχάς είναι το θετικό αφήγημα που εκφράζεται μέσα από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και μια επιλογή και επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε έναν πολιτικό αρχηγό να μην επιτίθεται, παρότι είναι και αντιπολίτευση και παρότι υπάρχουν πεπραγμένα πλέον και υπάρχει πλούσιο, μεγάλος πλούτος για να κάνεις αντιπολίτευση στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, να πηγαίνει να τα αφήνει πίσω και να προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει, να επικοινωνήσει το θετικό αφήγημα και ο αύριο του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας για τη χώρα. Είναι και η άποψη και η δικιά μου, δεν σας κρύβω. Και στις συγκεντρώσεις που κάνω τώρα στην προεκλογική περίοδο, δεν αναφέρομαι καθόλου στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ. Νιώθω ότι ο καθένας μας, είτε είναι μικρομεσαίος επιχειρηματίας, είτε μικρός, μεσαίος ή μεγάλος επενδυτής, είτε ένας ελεύθερος επαγγελματίας, έχει νιώσει στο πετσί του και μάλιστα πολλές φορές. Είναι βιωματική το εμπειρία, τραυματική σε σχέση με αυτά τα οποία εφαρμόστηκαν από τη διακυβέρνηση της Ελλάδας. Έχει προσδοκίες, λέτε. Άρα, λοιπόν, μια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν θέλει απλώς να ξεφορτωθεί τους άλλους. Να σας πω και έχει προσδοκίες και να σας πω και κάτι, είναι και πολύ αυστηρός. Εγώ αυτό που συναντώ, διαβάζουμε τα μάτια πολλές φορές, έχουμε κάποια εμπειρία, μιλάω με κόσμο και μου λέει: κοίταξε, Καλαφάτη, εγώ θα σε ψηφίσω. Εγώ δεν είχα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία τελευταία φορά. Πολλοί είχαν ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί είχαν ψηφίσει και κάποια άλλα κόμματα. Υπάρχει ένα κύμα της κοινωνίας που νομίζω μεγαλώνει. Εγώ θα σε ψηφίσω και τον Κυριάκο τον ψηφίσω. Πρόσεξε όμως, σε έχω σε παρατηρώ συνέχεια. Ναι. Αν στους πρώτους μήνες δεν δείξεις δείγματα γραφής ότι αυτά τα λίγα που λες τα εννοείς, θα το κάνεις. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να υπάρχει μια ισχυρή λαϊκή εντολή την επόμενη μέρα, για να μπορέσει το μεταρρυθμιστικό, η μεταρρυθμιστική ατζέντα αυτή που απαιτείται για να αλλάξουν γρήγορα τα πράγματα να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς αναχώματα. Θα σας έχουμε και εμείς λοιπόν στο στόχαστρο. Ευχόμαστε να και θα σας παρακολουθούμε. Πετύχετε και να είστε στην πρώτη Θεσσαλονίκη εκ νέου βουλευτής. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία και όπως καταλάβατε, έτσι και εκλεγείτε. Δεν θα υπάρχει καθόλου χρόνος αυτό που λένε χαλαρός. Έτσι. Από την πρώτη μέρα θα ξεκινήσει κριτική. Αυτό είναι το θεμητό. Ο πολιτικός κάνει τη δουλειά του, ο δημοσιογράφος ασκεί κριτική και έτσι γίνεται σε κάθε ευρωμούμενο κράτος. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Και εμείς πασάρουμε διαφημίσεις.